Διαδικτυακή απάτη σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης αποκαλύφθηκε ύστερα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις πόλεις από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εγκληματική οργάνωση που αποτελούνταν από 5 άτομα ελληνικής καταγωγής, από τους οποίους οι 4 είναι άνδρες και μία γυναίκα, είχαν υποβάλει το 2011 σε υποκαταστήματα του ΙΚΑ ψευδείς αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις απασχόλησης εργαζομένων σε εικονικά ή πραγματικά κατασκευαστικά έργα, προκειμένου αφενός με να αποκομίζουν τα ένσημα ασφάλισης. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες, αφετέρου δεν αναλαμβάνουν μέρος από τα προβλεπόμενα οικονομικά ωφέλη από τις επιστρεφόμενες παροχές όπως δώρα, επιδόματα και παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα. Οι ψευδείς περιοδικές δηλώσεις είχαν υποβληθεί σε υποκαταστήματα του ΙΚΑ στις πόλεις της Λαμίας, της Κέρκυρας και της Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Και η συνολική ζημιά που υπέστη το ΙΚΑ και τα αντίστοιχα κέρδη για τους δράστες υπολογίζονται μέχρι στιγμής σε περίπου 200.000 ευρώ. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις λοιπές παροχές που προκύπτουν από την ασφάλιση, όπως τα δώρα και τα επιδόματα, και ακολούθως κατέβαλαν στους εμπνευστές της απάτης χρηματικό ποσό που είχε προσυμφωνηθεί. Όπως προέκυψε από την αστυνομική ψηφιακή έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, μέσα από τις σχετικές άρσεις του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, τα ηλεκτρονικά ίχνη των υποβολέων, των ψεύτικων δηλώσεων, εντοπίστηκαν σε περιοχές των Τρικάλων, της Κέρκυρας και της Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος των 5 ατόμων. Οι σχηματιστήσεις δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελία πλημελιωδικών.